Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε, εγώ είμαι καλά, μια χαρά, καλώς ήρθατε και στο σημερινό βλογκάκι. Είναι μια πανέμορφη μέρα, πολύ ζεστή μέρα, φοράμε και τα καλοκαιρινά μας, βεβαίως, εννοείται. Αν και δεν τα έχω βγάλει τα καλοκαιρινά, με μονωμένες μπλουζίτσες που έχω έξω, τις βουτάω, τις φοράω. Σήμερα, έχω πάρα πολύ όρεξη για δουλειά, είναι Παρασκευή. Και έχω πολύ όρεξη για να βγάλω χαλιά να πλύνω μπαλκόνια. Δεν θα κάνω γενική παντζούρια, τζάμια, σίτες κτλ. Αλλά θα πλύνω τα μπαλκόνια και ένα πέρασμα απ' έξω τα παντζούρια μου και ταυτόχρονα θα πλύνω τα πατάκια των παιδιών, τα χαλάκια μάλλον των παιδιών στα δωμάτια τους. Αυτά πλένονται εύκολα. Θα μαζέψω το χαλί της κουζίνας που θα το πλύνει ο άντρας μου την Κυριακή και τα άλλα δύο. Σχεδόν όλα πάτητα είναι, δηλαδή και που τα πλένω, τσάμπα τα πλένω. Και τα άλλα δύο τα μεγάλα θα τα σκουπίσω πάρα πολύ καλά και αφού έχω πλύνει τα μπαλκόνια μου, ειδικά το μεγάλο που ενδιαφέρομαι, θα τα περάσω, αφού τα σκουπίσω, θα τα περάσω με νερό και λευκό ξύδι και θα τα αφήσω έξω μια μέρα. Αύριο θα κάτσω να τα μαζέψω, θα τα αποθηκεύσω στις σακούλες ειδικές που είναι για τα χαλιά και θα τα βάλω στη μεγάλη αποθήκη που έχουμε κάτω. Το ίδιο θα κάνω και με τα πατάκια, με τα χαλάκια πατάκια που τα προστέλνετε στο δωμάτιό μου. Είναι απάτητα και αυτά, όπως και το παιδιό είναι απάτητα, όπως και της κουζίνας είναι απάτητο, αλλά θέλω πλήσιμο, τουλάχιστον στην κουζίνα νιώθω πιο καλά και το παιδιό δεν είναι κάτι, ένα φρεσκάρισμα. Τα δικά μου θα τα πλύνω με νερό και ξύδι, θα τα σκουπίσω και θα τα αφήσω έξω και αυτά μια μέρα. Αυτά θα γίνουν όλα σήμερα, έτσι γιατί θέλω, έτσι γιατί μπορώ, ελπίζω, και αυτά. Θα κάνω σήμερα μπαλκόνια χαλιά, αυτό. Αύριο θα ασχοληθώ με τις ντουλάπες και ένα σκούπισμα στα γρήγορα σφουγγάρισμα. Δεν θα τραβήξω τώρα επιπλά και τα σχετικά γιατί θα ξεκινήσω γενική καθαριότητα, τείχους κτλ. Άρα θα ασχοληθώ σήμερα με μπαλκόνια χαλιά, αύριο με ντουλάπες και ένα καθάρισμα. Έχω ξεσκονίσει, ξεσκόνισα χτες όλο το σπίτι. Θα κάνω και τα μπάνια μου αύριο. Ελπίζω να τα προλάβω όλα αυτά. Αλλιώς και η Κυριακή μέρα είναι. Ό,τι προλάβουμε θα κάνουμε αυτά. Άρα. Πάω λίγο να αλλάξω, να βγάλω τα ρουχαλάκια αυτά, να βάλω τα καθημερινά μου, τα απλά μου, να πάμε να καθαρίσουμε μαζί. Τελειώσαμε το μπαλκόνι και τώρα θα πιάσω να κάνω εδώ τα χαλάκια στην κρεβατοκάμαρά μου. Θα τα σκουπίσω πάρα πολύ καλά και τα τρία. Και μετά έχω φτιάξει σε ένα λεκανάκι ένα μείγμα. Τέλος πάντων, νερό με ξύδι λευκό είναι. Και θα τα περάσω με ένα πανί βρεγμένο. Θα τα περάσω καλά. Και μετά θα τα βγάλω έξω εδώ στα κάγκελα να στεγνώσουν. Θα τα περάσω καλά. Να μου σκεφτούν αρκετά, να καθαριστούν αρκετά με το νερό και με το ξύδι και θα τα αφήσω όλη μέρα να στεγνώσουν για να τα μαζέψω. Άρα πάμε να σας δείξω πώς τα κάνω, θα σας δείξω σε αυτό εδώ και θα συνεχίσω και εγώ στα άλλα.
τέλειωσα με πάνω. Το μόνο που δεν έπλυνα τη κόρη μου το χαλάκι, γιατί μου το θέλει για μια εβδομάδα ακόμη. Μπορεί και δύο, δεν ξέρουμε. Θα δείξει. Τώρα θέλω να φτιάξω λίγο την κουζίνα, να τη μαζέψω. Πάνω μάζεψα και τα δωμάτια. Να μαζέψω λίγο την κουζίνα, να τραβήξω όλες τις καρέκλες και το τραπέζι εδώ, έτσι ώστε να σκουπίσω το χαλί πολύ καλά. Θα το πλύνει ο σύζυγος την Κυριακή πάνω στην ταράτσα. Αυτή είναι δικιά του δουλειά. Και μετά θέλω να σκουπίσω πολύ καλά και τα χαλιά εδώ και να βάλω πάλι νερό με ξύδι και να τα αφήσω έξω να στεγνώσουν αφού πλύνω τον μπαλκόνι το μεγάλο. Γυμναστική full. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε πρώτα ένα καφέ, γιατί δεν έχω πια απογευματινό καφέ και έχω σκάσει. Και θα τα πούμε σε λίγο μετακινώντας τα έπιπλα από την κουζίνα. Ήπια το καφεδάκι μου, μάλλον πίνω το καφεδάκι μου. Έφαγα και ένα πορτοκαλάκι έτσι να πάρω δυνάμεις. Και τώρα θα βγω έξω και θα πλύνω το μπαλκόνι αυτό και το πίσω. Θα βάλω και τις καρέκλες με τη σειρά εδώ. Να βάλω το ένα χαλί αφού το καθαρίσω. Και μετά θα διάσω το τραπέζι. Αυτό έχω πλύνει. Και θα βάλω και το άλλο χαλί. Θα βάλω το τραπέζι λίγο πιο μπροστά για να κουμπίσει το χαλί να πέσει κάτω. Όχι κάτω-κάτω, να πέσει, καταλάβετε, από την άλλη μεριά. Άρα θέλω πρώτα πλύσιμο, θα αφήσω λίγο να στεγνώσουν μέχρι να καθαρίσω μέσα τα χαλιά και να πάω μετά να τα βγάλω έξω να στεγνώσουν για μια μέρα. Αφού τελειώσουμε το πλύσιμο, θα σκουπίσω αυτό να το μαζέψω, να το ανεβάσω, δεν θα το ανεβάσω τώρα γιατί δεν μπορώ, στη ταράτσα πάνω για πλύσιμο και μετά θα σκουπίσω πάρα πολύ καλά αυτά τα χαλιά και θα τα πλύνω με νερό και ξύδι λευκό. Και θα τα βγάλω στο μπαλκόνι, να έχει στεγνώσει όμως, όπως είπα και πριν. Πάμε.
τέλειωσα και εδώ, τέλειωσα και με τα μπαλκόνια. Τώρα θα πιάσω να σκουπίσω τα δύο χαλιά, να τα περάσω με νερό και ξύδι και θα τα πλώσω έξω. Αλλά πρώτα θα πάω τη μικρή φροντιστήριο. Άρα τα λέμε σε λίγο. Άφησα την κόρη μου φροντιστήριο και πήγα και λίγο στο σκλαβενίτη και πήρα ακριβώς 5 πραγματάκια. Λοιπόν, πήρα μία σαλάτα. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να πάρω από εκεί, γιατί ήταν όλες χάλια, είχα αμαραζώσει και δεν είχε ούτε σαλάτες έτοιμες που παίρνω συνήθως. Τέλος πάντων. Πήρα ένα αλεύρι, έχω άλλο λίγο, αλλά θέλω να συμπληρώσω να φτιάξω μια μπεσαμέλ αύριο. Γιατί έχω αρκετό κιμά μαγειρεμένο ήδη έτοιμο στην κατάψυξη και θα σου φτιάξω ένα παστίτσιο για Σάββατο μεσημέρι. Τώρα που θα προλάβω όλα τα πάντα, να φτιάξω και παστίτσιο, τουλάχιστον ο κιμάς είναι μαγειρεμένος. Αυτό μόνο. Με σώζει. Λοιπόν, πήρα αυτό το τυρί, το νηστίσιμο που μου αρέσει πάρα πολύ. Πήρα μία Pepsi Zero και πήρα και μία μαγιονέζα, γιατί είχα βγάλει κοτομπουκές για το βράδυ από την κατάψυξη, θα τις ψήσω για να φάνε και εγώ θα φάω γαρίδες με τορτίγια, αυτό. Άρα πάω να στοιχίσω με τα χαλιά, να ξεμπερδεύω, να βάλω αυτά στο ψυγείο που πρέπει να μπουν και να συνεχίσω με τα χαλιά. Εντάξει, ακόμα μέρα είναι. Τελειώνω, τώρα τα έχω σκουπίσει, θα τα περάσω και με το νερό και το ξύδι. Τώρα ή θα τα βγάλω μόνη μου, το μεγάλο δεν νομίζω να μπορέσω, το μικρό μπορεί. Αλλιώς θα περιμένω το σύζυγο να μου βοηθήσει να το βγάλουμε στο μπαλκόνι, άρα θα τα πούμε μετά με μαγειρική. Τα κατάφερα και τα έβγαλα μόνη μου τελικά. Θα τα αφήσουμε μέχρι αύριο και μετά θα με βοηθήσει ο σύζυγος να τα διπλώσει, εκείνος δηλαδή, και να τα κατεβάσει την αποθήκη μαζί με το γιο μου. Είναι πιο καλά και απ' έξω. Είναι λίγο νοπά, αλλά είναι ok. Έτοιμα. Εδώ γίνεται ο χαμός. Δεν έχω βάλει ακόμα κάτι στη θέση του. Σκούπισα μένα, αλλά τώρα θα τα βάλω στη θέση του. Στη θέση του στα πράγματα. Αύριο βέβαια θα σκουπίσω και θα σφουγγαρίσω. Έχω βάλει τώρα κοτομπουκές στο φούρνο για να φάνε και εγώ θα σορτάρω τις γαρίδες. Στη κουζίνα γίνεται χαμός. Εντάξει, είπαμε πόσο να κάνω πλέον. Πόσο να κάνω πια. Τώρα έβαλα τις γαρίδες, θα τις σοτάρω στο τηγάνι. Έχω βγάλει και μερικά ντολμαδάκια για λατζί. Θέλω να μαζέψω λίγο για την κουζίνα και δεν κάνω τίποτα άλλο. Άρα θα σας κλείσω τώρα και θα σας ανοίξω και αύριο. Θα είναι δίμερο το βλογκάκι. Αύριο θα προσπαθήσω να καθαρίσω ντουλάπες και να βγάλω και τα καλοκαιρινά. Θα ξεκινήσω βέβαια με το γιου που είναι το πιο εύκολο, το έχουμε πει. Και θα συνεχίσω μετά με τη δικιά μας. Η κόρη μου τα φτιάξει μόνη της. Τουλάχιστον αυτό, δεν το γλίτωσα. Και θα κάνω και ένα σκούπισμα και ένα σφουγγάρισμα, αν δεν προλάβω το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα αύριο και ασχοληθώ μόνο με τα καλοκαιρινά, γιατί πρέπει να τελειώνω και με αυτά, θα το κάνω την Κυριακή, θα δω. Ανάλογα πως θα με πάρει ώρα, γιατί αύριο θέλω να κοιμηθώ κιόλας λίγο, να σηκωθώ ό,τι ώρα θελήσω και να ξεκινήσω τις δουλίτσες μου ξεκούραστη. Άρα σας κλείνω τώρα, τα λέμε σε ένα δευτερόλεπτο. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε, δεύτερη μέρα vlog σήμερα. Και σηκώθηκα έτσι με όρεξούλα για δουλίτσες. Έφαγα το πρωινό μου, έφαγα δύο φέτες ψωμί ολική στη φτιγανιέρα με φυσικό βούτυρο και μαρμελάδα φράουλα. Πίνω καφεδάκι ακόμα λίγο, έτσι λίγο να ξυπνήσουμε. Και θα ξεκινήσω με τα μπάνια που θέλουν καθάρισμα οπωσδήποτε. Ήδη έχω βάλει ένα πλυντήριο. Έβγαλα και το πλυντήριο, θα πάει για άπλωμα. Και έχω να μαζέψω κι άλλο ένα. Και έχω πάρα πολλά ακόμα. Έχω πατάκια, έχω μπουφάν. Τουλάχιστον τέλειωσα με τα παπλώματα από ό,τι σας είπα. Ξεπέρδεψα. Έχω γενικότερα ρουχαλάκια αρκετά, μπορώ να πω. Αλλά okay, θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Τώρα θα πιω λίγο το καφεδάκι μου και θα πάω πάνω να καθαρίσω τα μπάνια, το μπάνιο και το μικρό κάτω. Και θα συνεχίσω με ντουλάπες, με άπλωμα μάλλον ρούχων και ντουλάπες. Άρα τα λέμε σε λίγο. Φιλιά πολλά. Τέλειωσα με σημάζεμα το πάνω, στον πάνω όροφο. Άπλωσα, μάζεψα, έβαλα πλυντήριο. Έπλυνα τα μπάνια και τα δύο, τα γυάλισα. Και τώρα ήρθα κάτω να μαζέψω λίγο την κουζίνα.
και λίγο το σαλόνι δεν έχει και κάτι. Εντάξει, ξεσκονισμένα είναι όλα έτοιμα. Καλά, θα περάσω κιόλα ένα πέρασμα αύριο μεθαύριο πάλι, αλλά έχει ξεσκονιστεί προς το παρόν, δεν είναι να κουμπάω τίποτα. Το μενού για σήμερα θα έχει παστίτσιο και για μένα μακαρόνια με σάλτσα. Αυτά. Άρα, πάω να συνεχίσω να μαζέψω εδώ και να ανέβω να ξεκινήσω με την ντουλάπα του γιού μου. Αυτά. Πάμε. Και ήρθε η ώρα για τις ντουλάπες. Έχω πλύνει εδώ τα παπλώματα, θα τα αφήσω εδώ για να το τοποθετήσω πάνω. Έχω βάλει στο λεκανάκι μου νερό χλιαρό, προζεστό, και έχω βάλει και απορρυπαντικό γενικής χρήσης, το Άζαξ δηλαδή, με το πανάκι μου. Θα σας πω πως καθαρίζω τώρα εγώ. Έχω το πανάκι Swiffer, τύπου Swiffer τέλος πάντων, του Σκλαβενίτη. Αυτό είναι το Swiffer το κονταράκι. Και θα ξεκινήσω από ψηλά αυτά τα δύο. Αυτό δεν το πειράζω καθόλου, θα το καθαρίσω άλλη φορά. Έχει διάφορα σχολικά αναπνιστικά και τα σχετικά. Αυτά δεν τα πειράζω, είναι ήδη φτιαγμένα. Εδώ έχει τα σεντόνια τους, της Αναστασίας. Εδώ είναι το Θοδωρή. Θα ξεκινήσω από εδώ να βγάζω πάπλωμα, κουβέρτα, διάφορα έχει μέσα. Εδώ είναι κουρτίνες, εδώ μαξιλάρια. Θα τα βγάλω όλα αυτά και τα ρούχα του εδώ, είναι καθαρά όλα. Μόνο το κάτω μέρος θα καθαρίσω. Και πάμε μαζί να τα καθαρίσουμε και να σας δείξω και πώς τα καθαρίζω εγώ. Λοιπόν, βάζω το πανάκι Swiffer εδώ στη σκούπα. Και πρώτα θα κάνω ένα καλό ξεσκόνισμα μέσα και μετά θα πάρω το πανάκι το βρεγμένο και θα καθαρίσω με τον ίδιο τρόπο. Τέλειωσα. Αυτό ήτανε. 2 λεπτά, ούτε 2 λεπτά δεν έκανα. Αυτό εδώ. Τώρα θα κάνω το μέσα. Στο βρεγμένο πανάκι. Κατά αυτόν τον τρόπο το παίρνω. Αχ, μυρίζει και πολύ ωραία. Εδώ. Τις τρυπίτσες. Εδώ. Και εδώ. Και είναι έτοιμο για χρήση. Έτοιμο. Και τώρα ξεκινάω να βάζω τα πράγματα μέσα. Λοιπόν, τα από μέσα τα τέλειωσα. Πάμε να τα δούμε. Αυτά σας τα έδειξα. Έχω το κενό πάνω εδώ. Και αυτά σας τα έδειξα. Αυτά εδώ. Αυτά είναι ενθύμια, αρώματα, τσαντάκια δεύτερα, τρίτα, σεντόνια της μικρής, κάτι μπλουζάκια, κάλτσες, κάτι παιδικά παιχνιδάκια που είχε μικρός. Έχει τον θείο μου και παίζει. Εδώ είναι τα σεντόνια του, πικέ κουβέρτες δικές του, της κόρης μου, δικές μας. Αυτό είναι το κουβερλί του γάμου μου. Εδώ είναι ο χαμός με τα σόλτς, βερμούδες και τα σχετικά. Μπλούζες χοντρές και έχω κι άλλες πλένω, φόρμες πλένω φουλ για να τις βάλω εδώ πέρα, αν και τις φοράει. Εδώ κρεμαστά, μαγιό. Πίσω σκουφάκι γάντια, μια ζώνη,
κρεμαστά που έχω πάρα πολλά, βλέπετε, και να θέλω σίδερο. Το τάβλι, αυτά. Εδώ έχω κάποια σεντόνια που θέλω να δώσω. Αυτά είναι κάποια στρατιωτικά δικά του που τα θέλει για ενθύμιο. Και θέλω να τα... θα δω που τα βάλω, μάλλον σε μένα, γιατί έχω πιο πολύ χώρο. Αυτά, οι κουρτίνες, θα τις πάω κατευθείαν πάνω στο τρίτο για να τις αρχίζω να τις πλένω και να τις φρεσκάρω. Και τώρα πάω. Θα πάμε να καθαρίσουμε την εξωτερική πλευρά, αφού τελειώσαμε τα μέσα, να σας δείξω πώς καθαρίζω και απ' έξω. Και θα πάμε να φτιάξω το παστίτσιο, να το βάλω στο φούρνο, να συνεχίσω με τη δικιά μας δουλάπα. Τελείωσα. Και τώρα θα βάλω το πανάκι μου, το βρεγμένο με το απορριπαντικό, και θα κάνω πάλι με τον ίδιο τρόπο, αλλά αυτή τη φορά με βρεγμένο πανί. Καθαριότητα της ντουλάπας μέσα και έξω. Θα πάω να φτιάξω το παστίτσιο, να το βάλω στο φούρνο και θα συνεχίσω με τη δικιά μας ντουλάπα. Θα σας πάρω και εκεί μαζί. Έτοιμο και το παστίτσιο, μπαίνει φούρνο. Έχω κρατήσει μερικά μακαρονάκια χοντά, το φάω σκέτα με τυρί και σαλάτα, δεν θέλω κάτι άλλο. Αυτά. Πάω να τα βάλω μέσα, να μαζέψω λίγο τα του χάους εδώ που γίνεται. Ένα μικρό χάος, να τα πλύνω και να πάω να ξεκινήσω τις ντουλάπες. Είναι 2 η ώρα, εντάξει, okay. Ό,τι προλάβουμε θα κάνουμε. You did to me.
Λοιπόν, τι έχω κάνει προς το παρόν. Έχω βάλει κάποια ρούχα πίσω-πίσω, τα οποία δεν φοράω, δεν μου κάνουν προς το παρόν. Κάποια ρούχα που φοράει ο άντρας μου όταν παίζει ποδόσφαιρο με φίλους του, κάποιες τσάντες μου που δεν τις χρησιμοποιώ προς το παρόν, τέλος πάντων. Τα pullover, τα φούτερ του συζύγου και τα σχετικά όλα μαζί. Έχει ακόμα χώρο γιατί ακόμα έχω και στα άπλυτα, στα σιδέρωτα δεν τα στερώνω τα pullover έτσι κι αλλιώς. Στα άπλυτα να τα διπλώσω, να τα βάλω μέσα. Και έχω καθαρίσει όλα τα σιρτάρια, τα τρία τα δικά μου. Και αυτό εδώ με τα τζιν. Έχω βάλει τα τζιν μου, αυτά που είναι καθαρά. Τέλος πάντων, εδώ μέσα και κάποια παντελόνια, κολάν, κάποια από το κολάν. Και τώρα θα βάλω κάποια σορτσάκια εδώ και κάποια μπλουζάκια, γιατί τα περισσότερα τα κρεμάω. Το ίδιο θα κάνω και δίπλα στο σύζυγο τώρα. Θα τα καθαρίσω τα σιρτάρια του. Αυτά είναι για κρέμασμα. Ναι. Και εδώ έχει τις φόρμες του, κάποιες από τις φόρμες τέλος πάντων. Θα τα καθαρίσω. Και θα του βάλω τις βερμούδες του. Τα περισσότερα για εκείνο είναι κρεμαστά. Είναι. Άρα πάμε να συνεχίσουμε. Αρκετή, καθάρισα μέσα τα πάντα και από εδώ και από εδώ. Τα άλλαξα. Είναι κάποια που θέλουν ακόμα κρέμασμα, αλλά είναι στα άπλυτα, σιδέρωτα και τα σχετικά. Και εδώ είναι κάποια που θέλουν ακόμα κρέμασμα, γιατί τα έβαλα για σίδερο, γιατί δεν τα είχα σιδερώσει τα τελευταία καλοκαιρινά, να πω την αλήθεια. Έπιασε τεμπελιά μου και έτσι έχουμε κάποιο κενό, μια χαρά. Έφτιαξα και τα σιρτάρια μου, βερμούδες, είναι κάποιες για σίδερο και μπλουζάκια, το ίδιο, τα τζιν μου σας τα έδειξα, το ίδιο και του συζύγου, εδώ βερμούδες και βερμούδες και οι φόρμες. Τώρα, θα δώσω κάποια πράγματα που δεν θέλω, κάποια σεντόνια, κάποια ριχτάρια, αυτά τα παλιά που δεν τα ξαναβάζω, κάποιες πετσέτες θαλάσσης που δεν τις θέλω. Τώρα θέλω να βάλω όλα αυτά μέσα. Αυτά τα είχα για το κολυμπητήριο με τη τσάντα κολυμπητηρίου. Θα τα κατεβάσω κάτω αφού δεν πάω τώρα κολυμπητήριο προς το παρόν. Άρα έχω ακόμα δουλίτσα να κάνω. Να κάνω και αυτό με τα σεντόνια θέλω και του άντρα μου τα κρεμαστά. Να τα καθαρίσω γιατί είναι ήδη φτιαγμένα. Αυτά δεν τα φοράει. Είναι κοστούμια που δεν φοράει κοστούμια. Και να καθαρίσω και το δίπλα. Στην ουσία καθαριότητα θέλω μόνο. Δεν είναι κάτι.
Εδώ είναι τα σιδερωτά μου, εδώ τα βάζω όλα, παιδιά. Ναι, και έχω και μπουφάν δικό μου εδώ. Που δεν το φόρεσα φέτος, και αυτό δικό μου δεν το φόρεσα φέτος. Τέλος πάντων, θα τα φτιάξω και αυτά, η σιδερόστρα μου. Άρα πάμε τουλάχιστον να τακτοποιήσουμε αυτά εδώ. Ναι, και θα τα πούμε σε λίγο. Καθάρισα και εδώ. Εδώ είναι τα συντόνια μας. Εδώ έβαλα τις δύο μαξιλάρες. Δίπλα τα είδατε, τα καθάρισα και αυτά. Αυτά τα έχετε δει. Και τώρα να κάνω μια τακτοποίηση. Να πάρω μια μεγάλη σακούλα, δύο μάλλον, για να βάλω όλα αυτά. Και το μόνο που μένει είναι, εκτός από το να διπλώσω τα ρούχα, θέλω να ξεκαθαρίσω πιζάμες, νυχτικάκια, καλοκαιρινά έτσι καθημερινά στο σπίτι, εσόρουχα, γενικότερα να καθαρίσω και τα κομμωδίνα μέσα, δεν έχω τελειώσει. Δεν τελειώνουν σε μια μέρα αυτά. Άρα, θα πάω κάτω τώρα να φτιάξω και ένα καφεδάκι, να κάνω και ένα μπανάκι. Και το βράδυ θα έρθει η αδερφή μου με τον γαμπρό μου να φάμε. Άρα, θα τα πούμε πιο μετά. Λοιπόν, γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ. Πάμε για ένα μικρό σούπερ μάρκετ haul. Δεν ήθελα πάρα πολλά αυτή τη φορά. Λοιπόν, πήρα ένα πακέτο κρουασάν για το κουκάλα, μία γαλοπούλα, μπανάνες, μία χτυπητή για το σύζυγο, ψωμάκι, γιατί μου άρεσε, έχω και πολύ σκορλό, μου άρεσε και πολύ, ένα χυμό, ο άντρας μου βάζει τα χαλιά, πατατάκια, τα vegan burger, αυτά. Γιατί το βράδυ θα ψήσουν και εγώ θα φάω τα μυστικάκια μου. Σαλάτες. Τυράκι των αγοριών. Πατάτες τις έφερα εδώ. Μία μουστάρδα, συγγνώμη. Δύο τέτοιες. Μου. Και πατατούλες που τους έχω εδώ και μπύρες που είναι κάτω στην κατάψυξη. Αυτό ήταν το supermarket haul. Κλείνω, πάω να βοηθήσω το σύζυγο με τα χαλιά, να τα πάμε στην αποθήκη. Τι ωραία χρώματα είναι αυτά. Πω, τέλεια είναι. Τέλεια, τέλεια. Δύο σακούλες πράγματα, μία μεγάλη και άλλη μία που θα τα δώσουμε τα ρούχα, δεν τα πατάμε, εννοείται. Τώρα, εγώ έβαλα το παστίτσιο στο ψυγείο που περίσσεψε να μαζέψω λίγο την κουζίνα, δεν κάνω τίποτα άλλο. Θα βάλω και τα μπιφτέκια να τα φτιάξω εδώ τα λαχανικών. Ο σύζυγος έχει βάλει φωτιά. Για να δούμε το αγόρι. Να. Με το κρεατάκι τους. Αυτά. Αλλά θα σας ανοίξω μετά πάλι. Γεια. Α, ξέχασα να σας πω. Μάλλον σας το είπα πριν. Μαζέψαμε και τα χαλιά. Τώρα θέλω να βάλω ένα εδώ ρόμαν. Να βάλω και τα πράγματα στη θέση τους. Στις καρέκλες. Είμαστε ok. Το μόνο που μου έχει μείνει σκούπισμα σφουγγάρισμα, που δεν τον κάνω με τίποτα σήμερα. Τα έχω παίξει, έχω εξαντληθεί. Είμαστε ok, είμαστε καθαροί, δεν έχουμε και τίποτα βρώμικο μέσα. Εντάξει, είπαμε, μην τρελαθούμε. Με τα καλτσάκια κυκλοφορούμε πλέον και με παντοφλίτσες. Αυτά, λοιπόν, θα σας ανοίξω μετά.
Να μην φάω και εδώ το κακόμοιρο. Να μην φάω. Λοιπόν, παιδιά, τα σπιτέκια μ' αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Έχω δοκιμάσει και άλλα vegan. Λαχανικό είναι, δεν είναι κάτι το τρελό, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμα. Πάρα πολύ νόστιμα. Θα τα βάλω εδώ και θα κλείσω το καπάκι. Θα το χαμηλώσω και θα γίνουν σιγά σιγά μόνα τους. Αχ! Σήμερα, κορίτσια μου, τα έχω παίξει, αλήθεια. Δεν άντεχα να σκουπίσω και να σκουκαλίσω. Δεν άντεχα. Δεν άντεχα με τίποτα. Κουράστηκα πάρα πολύ και με τη χαλιά και με τις δουλάπες και με το σημάζεμα και με τα πλήσιματα και με όλα. Δηλαδή, εντάξει, αυτή η αλλαγή από χειμώνα σε άνοιξη, από καλοκαίρι σε φθινόπωρο, βγάλε, κάνε και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει και ακόμα δεν έχω τελειώσει. Τώρα ξεκίνησα σχεδόν. Εντάξει, έχω ακόμα πάρα πάρα πολλά. Ναι. Θέλω να κάνω και τους στίχους μου, θέλω να κάνω και κουρτίνες και μπατζούρια και πάρα πάρα πολλά. Αλλά είπα σιγά σιγά, μέχρι πριν το Πάσχα εννοείται, τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν θέλω να κάνω τίποτα από αυτά, τίποτα. Θέλω να ασχοληθώ με μένα, θέλω να πάω στην εκκλησία μου, θέλω να κάνω τέτοια πράγματα, να πάω τα ψώνια μου, να βάψω τα βουλάκια μου, τέτοια πράγματα, τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με δουλειές, τέτοιου είδους δουλειές. Άλλο τα συμμαζέματα, καθαρίσματα, τα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά όχι τέτοιου είδους δουλειές. Όχι τέτοια πράγματα. Τη γενική πριν το Πάσχα. Πάω να συνεχίσω. Τσιρτσιρίζει. Το χαμηλώνω. Θα το χαμηλώσω τώρα. Και θα σιγοβράσει το λαδάκι του. Θα ψηθεί μόνο του. Και θα είναι μια χαρά νοστιμότατα. Με λίγες πατατούλες, να το ρίξουμε και λίγο έξω. Με καμιά πιτούλα και από τα κάρβουνα μια χαρά. Και όλα καλά. Θα τα πούμε σε λίγο. Η ώρα είναι περασμένες μία. Δεν έκλεισα αυτό το βιντεάκι πριν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με την αδερφή μου και τον γαμπρό μου. Φάγαμε, ήπιαμε, μιλήσαμε, πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Θα κλείσω αυτό το βιντεάκι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο έτσι κι αλλιώς. Έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα και έγιναν σε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σε επόμενο. Κάντε μια γραφούλα όσοι δεν έχετε κάνει και ένα like αν σας αρέσει τέτοιου είδους βίντεο. Φιλιά, φιλιά πάρα πάρα πολλά. Καλό ξημέρωμα!